Ήθελα πάντοτε και τότε και τώρα την ζωογόνο γη της Μακεδονίας μας και το απέραντο γαλάζιο του αρχιπελάγους. Δεν θα τα πάρουνε ποτέ. Αυτός ο γαλανός ουρανός και μάρτης μας ο Θεός ανέθρεψε τον ηρωισμό όλου του κόσμου. Είναι αναγκαίο σήμερα στους χαλεπούς καιρούς που η πατρίδα μας βιώνει και πέρα από τους εφησυχασμούς των τόπιων και ξένων γόνων της παγκοσμιοποίησης, είναι αναγκαίος ο γόνιμος αναστοχασμός του εθνικού μας πατριωτισμού, που να τον διακρίνει η τόλμη για την ελευθερία, για την εθνική μας ενότητα και την εθνική μας αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ. Χαιρετισμός του Προέδρου της Ενώσης Αποστράτων Αξιωματικών Ελλάδος, αντιστρατήγου κυρίου Ροζή Βασιλείου. Αντιπαρέχουμε τις προσφωνήσεις για κέρδος χρόνου, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου του Κρατήματος Καστοριάς. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι μαζί μας ακόμη όμως είναι και η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας. Και πέρα από αυτό, μαζί μας είναι ο αιωνόβιος στρατηγός Κόρκας Κωνσταντίνος. Πιστός στρατιώτης από τη μέρα που παρουσιάστηκε στο στρατό έως και σήμερα, που πλησιάζει τα 100 χρόνια. Στρατηγέ Κόρκα, σας ευχαριστώ από καρδιάς και είμαι ευγνώμων που τιμάτε όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών και δίνετε το παράδειγμα σε εμάς και στους νεοτέρους. Εύχομαι ο Θεός σας έχει πάντα καλά και να είστε πάντα μαζί μας. Είστε εμπληματική φυσιογνωμία για μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η Ένωση Αποστάτων Αξιωματικών Στρατού, την οποία έχω τιμή να προεδρεύω, έχει ως αρχή της αταλάντευτη και διαπραγμάτευτη τη συνέχιση αυτών των εκδηλώσεων ως ελάχιστη προσφορά μνήμης σε αυτούς που αγωνίστηκαν, τραυματίστηκαν, έχησαν το αίμα τους και πολύ θυσιάστηκαν για αυτή την πατρίδα, για αυτά τα χώματα που πατάμε εμείς σήμερα. Δυστυχώς, πολλές φορές κατηγορούμαστε ότι αναπαράγουμε και συντηρούμε τα μύθη και τα πάθη. Εμείς δηλώνουμε απλοί ευλαβικοί προσκυνητές αυτών που υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους. Για αυτούς που αγωνίστηκαν για τα ιερά και τα όσια. Εδώ στο Βίτσι και στο Γράμμο συνεχίστηκε αυτό που άρχισε με τη μάχη του Λιτοχώρου και τέλειωσε με τη νίκη του στρατού μας. Εδώ συγκρούστηκαν δύο κόσμοι. Ο κόσμος του πολιταρχισμού και ο κόσμος της δημοκρατίας. Ο κόσμος του σκότους και του φωτός. Και νίκησε η ελευθερία και η δημοκρατία. Τιμή λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουμε υποχρέωση να είμαστε πάντοτε παρόντες, διότι λαός που ξεχνά την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Και η Ελλάδα έχει και θα έχει μέλλον. Να είναι σίγουροι για όλοι σας. Και το πρωτογνώσουμε παντού. Να τα ακούσουν σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μύθια και τα πλάτη. Η Ελλάδα υπάρχει γιατί είναι θέλημα Θεού και θα υπάρχει. Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε. Και ευχόμαστε και του χρόνου πάλι γεροί να είμαστε εδώ. Τούτη πολέμηση. Είστε καλά όλοι και σας ευχαριστώ. Μεγάλη η ευθύνη ενός έθνους του οποίου η ιστορία και οι θυσίες έχουν σφραγίσει την αιωνιότητα της δημοκρατίας και του ανθρωπίνου πνεύματος. Τραγική η μοίρα της Ελλάδος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Είναι αυτή που αγωνίζεται και όσα έτυχε στη μακραίωνη ιστορία της τα πέτυχε πολλά μοχθούσα
και πολλά κινδυνεύουσα. Σύντομα το διπορικό μας στη σημερινή επετειακή εκδήλωση μνήμης του αδελφοκτόνου σπαραγμού και της τυφλής βίας. Και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Πού είναι Άβελ ο αδελφός σου, τι έκαμες, η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοά προς εμέ εκ της γης». Εδώ, αυτά τα καβουρτισμένα χώματα και τούτες οι πέτρες γύρω μας και οι βράχοι που κοίτονται σαν άγρια σίδερα στα βουνά αυτά κάνουν τη σάρκα να φοβάται και το μυαλό να καπνίσει και ο Θεός να κλειδώνει το στόμα για να μπορεί όλα μια καρδιά γεμάτη παράπονο να αντέξει. 30 Αυγούστου 49, 30 Αυγούστου 2019. 70 χρόνια πέρασαν από την Άγια εκείνη η μέρα που οριστικοποιήθηκε η νίκη του ελληνικού στρατού κατά των κομμουνιστοσυμμορητών, αυτών που αιματοκύλησαν την πατρίδα μας. Μετά την αποχώρηση των Γερμανών και των Ιταλών από την υπηρετική Ελλάδα και την απελευθέρωσή της από τα τετράχρονα δεσμά της τριπλής κατοχής, η καθημαγμένη πατρίδα μας και ο πολύπαθρος και εξαθλιωμένος ελληνικός λαός βρέθηκαν στο στόχαστρο του ΕΑΜ Ελλάς, που ως αδιαίρετη οντότητα λειτουργούσε πλέον ως η αιχμή του δόρατος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του γνωστού ΚΚΕ, κατά πάντων όσων αμφισβητούσαν το δικαίωμά του να καταλάβει με τη δύναμη των όπλων την εξουσία. Ο Εθνικός Στρατός όμως κράτησε την πατρίδα μας όρθια και δεν την άφησε να διανεμηθεί στα τροπτικά του τότε σιδηρού παραπετάσματος. Στην Όθρη, στο Πήλιο, στο Μαυροβούνι, στον Όλυμπο, στα Αντιχάσια, στα Χάσια, στον Όρλιακα, στη Βασιλίτσα, στο Σμόλιγκα. Να θυμηθούμε όμως το Ρίντομο και τα Ριζανάσματα Ήγετο, ο Άγιος Βασίλειος στο Πάρνωνα, η επική πορεία προς το Καρπενήσι, το Λυκόμηρο της Κόνησας, η Κλαβάτα και εκατοντάδες άλλες προσπάθειες στην Πελοπόννησο, τη Ρούμελη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τέλος εδώ, στη Μακεδονία κυματοθράψης της πατρίδας μας, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Εδώ ήταν η απάντηση των παλικαριών του Εθνικού Στρατού. Τα παλικάρια του Ελληνικού Στρατού παλεύουν, μάχονται, αγωνίζονται υπεράνθρωπα όπου η πατρίδα τους καλεί. Χρειάστηκε να εκπονηθεί το σχέδιο Πυρσός, το οποίο διεξήχθη σε τρεις φάσεις από τις 2 μέχρι τις 30 Αυγούστου του 49. Στην αρχηγία του Ελληνικού Στρατού βρισκόταν ο αρχιστράτηγος Παπάγος, έμπειρο πόλεμος στρατιωτικός και από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της εποχής. Η υλοποίηση του σχεδίου Πυρσός αναλαμβάνεται από τα Α και Β σώματα στρατού. Σφοδρές οι συγκρούσεις. Ακατάβλητο το πείσμα των αντιμαχωμένων μερών και των δύο. Εμμονή των αντιπάλων στον σκοπό. Οδυσσεϊκές επινοήσεις και αχίλια κατορθώματα των Ελλήνων στρατιωτών. Η κύρια επιχείρηση στο Βίτσι ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου του 49. Ο Εθνικός Στρατός κατόρθωσε μέχρι τις 16 Αυγούστου να εγκαθαρίσει πλήρως το Βίτσι. Ο κύριος όγκος των ανταρτών διέθηκε προς το Γράμμο, τον οποίο στις 29 Αυγούστου εγκατέλειψε και διέθηκε στην Αλβανία. Με την κατάληψη του εξώματος Κάμενικ στις 30 Αυγούστου έλεξε το πολεμικό σκέλος, ενός από τους φωνικότερους πολέμους που είχε γνωρίσει η πατρίδα μας. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε όχι μόνο το σύνολο των ιστορικών γεγονότων που περιγράφουν τις προδοσίες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από το 41 έως το 49, αλλά και την αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι ο πόλεμος 1946-49 ήταν ένοπλη ανταρσία κατά του ελληνικού κράτους. Σήμερα ιδιαίτερα μέσα σε ένα ηθικό πανικό που βιώνουμε και ηθική απραξία, κακά τα ψέματα. Η αλήθεια είναι παθητική υποταγή και αυτό στον Έλληνα δεν ταιριάζει. Ο πόλεμος αυτός, ο συμμοριτοπόλεμος, ήταν ξενοκίνητος με όλα τα επίσημα στοιχεία του ΚΚΕ και με σκοπό να εγκαθιδρύσει την δικτατορία του πλωρεταριάτου, επιτρέποντας μάλιστα τον ακροτηριασμό της πατρίδας μας με την ίδρυση της ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας και Θράκης. Θέση που επισημοποιήθηκε στο χωριό Ψαράδες των Πρεσπών,
τον Ιανουάριο του 1949 κατά τη διάρκεια της πέμπτης ολομέλειας του ΚΚΕ. Σήμερα το πόλεμος είναι επικυρωμένος από τον ΟΗΕ στο ψήφισμά του στις 23 Τρίτου του 1947. Ο πόλεμος αυτός έγινε επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν αποδέχτηκε την βούληση του ελληνικού λαού για βουλευτικές εκλογές, ούτε και την τήρηση της ένομης τάξης από την νόμιμη κυβέρνηση των Αθηνών. Ο πόλεμος αυτός δεν επέτρεψε στην πατρίδα μας να διεκδικήσει ως σύμμαχος των νικητών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου την υλοποίηση, να πλησιάσει έστω την υλοποίηση των εθνικών της στόχων, ενσωμάτωση της Βορείου Ηπείρου, Ανατολικής Θράκης και Κύπρου ξεχασμένης. Ο παλαιός αγωνιστής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Τάκης Λαζαρίδης στο βιβλίο του «Ευτυχώς ιτηθήκαμε σύντροφοι» και σε ανοιχτή επιστολή του στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 7 Σεπτεμβρίου του 2003 γράφει: «Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος ευθύνεται για τις αγριότητες του πολέμου 1946-49, αλλά ποιος ευθύνεται για τον ίδιο τον πόλεμο και συνεπώς τις αγριότητες του. Και οι μεγάλοι ένοχοι είμαστε εμείς οι κομμουνιστές». Ο πόλεμος 1946-49 είναι η απαισιότερη μάστιγα από όλους τους πολέμους που είναι δυνατόν να υποστεί ένας λαός. Η χώρα θα ρημάξει κυριολεκτικά, θα αλλάξει ανθρωπογεωγραφία, καθώς ερημώνονται εκταμένες ορεινές περιοχές, ζώνες, ταυτόχρονα μεγάλη φτώχεια μαστίζει το λαό. Ο πόλεμος αυτός είναι ουσιαστικά η πρώτη πράξη του ψυχρού πολέμου, που οι παλαιότεροι θυμόμαστε ότι θα αιωρούνταν πάνω από την παγκόσμια πολιτική σκηνή για τις επόμενες δεκαετίες. Τι στήχησε στην Ελλάδα? Απώλειες νεκροί στρατιωτικοί και πολίτες 120.000. Απαχθέντα παιδιά 28.000. Εχμαλωθέντες από το Κομμουνιστικό Κόμμα στρατιωτικοί 3.050. Απαχθέντες πολίτες 20.000. Συμμοριόπληκτοι, πρόσφυγες, άστιχοι 750.000. Δαπάνες 15 δισεκατομμύρια δραχμές ή 900 εκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση σχολείων, δημοσίων κτηρίων, γεφυρών, σιδηροδρομικών γραμμών κλπ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα που εδώ και καιρό επιχειρείται και πραγματοποιείται δυστυχώς η μετάλλαξη της εθνικής μας ταυτότητας, η εξουδετερώση της ορθόδοξης πίστης μας και η παραχάραξη ή και ο αποχρωματισμός της εθνικής μας ιστορίας στα πλαίσια της γνωστής παγκοσμιοποίησης και ενός αδιαφανούς εξυγχρονισμού, είναι αναγκαίος παρά ποτέ όλοι μας, μα ιδιαίτερα οι νέοι, έχουμε τους καλύτερους νέους του κόσμου, να τολμήσουμε μέσα από την πύρινη κολυμβήθρα των αγώνων και των φυσιών αίματος του έθνους μας, να τολμήσουμε την αναβάπτισή μας, να μην αφομοιωθούμε, να διατηρήσουμε την εθνική μας ταυτότητα, αρετή, γενναιότητα και υπερηφάνεια, να αναζητήσουμε τη δική μας ηρωική συμφωνία με αφηγητές ικανούς και γενναίους, με οδηγό την ευψυχία της ελληνικής ψυχής. Όλοι αυτοί οι επώνυμοι, μα κυρίως ανώνυμοι, αφανείς ήρωες που πολέμησαν τότε εδώ στα ευατομωμένα κόμματα της Ελλάδας, αγωνίστηκαν με ανδρεία και αρετή. Δεν χάνονται κι ας γίνουν χώμα οι σάρκες, ιερουργείται στο διηνεκές το μυστήριο της θυσίας όλων των αφανών ηρώων. Θυγατέρες τους η δόξα και η τιμή. Αν η στάση αυτή τηρηθεί με συνέπεια, είναι σίγουρο ότι η πατρίδα μας θα γίνει καλύτερη. Αν η στάση αυτή τηρηθεί από όλους τους λαούς, είναι σίγουρο ότι και ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος. Είναι αυτό που η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει. Σας ευχαριστώ.
Αθάνατοι! Μέρους της Πανελλήνιας απελευθερωτικής οργάνωσης. Αθάνατοι! Συγγενείς των θυμάτων πηγάδας Μερυγαλά. Παρακαλώ κύριε. Πατριωτική κίνηση νομού Πιερίας. Σύλλογος θυμάτων 46-49 νομούς Ερέχου. Thank you.
σε όλους σας.